Το σεισμανόγλιο νοσοκομείο της Κομωτίνης επισκέφθηκε ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης στο πλαίσιο της προγραμματισμένης του περιοδίας στην περιοχή. Ο κύριος Θεοδωράκης μίλησε για την σημασία της βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας υγείας, ενώ ιδιαίτερη μνήμα έγινε στο ζήτημα των κτηριακών υποδομών του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς και στα προβλήματα που έχει προκαλέσει η έλλειψη προσωπικού. Το άσχημα είναι ότι το νοσοκομείο είναι πολύ παλιό. Είναι ίσως από τα παλιότερα νοσοκομεία της χώρας και μάλλον είναι ένα νοσοκομείο που δεν παίρνει πολλά ρετούς. Θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει η κυβέρνηση, να αποφασίσουμε να διαθέσουμε το αναγκαίο ποσό για να έχει η Κομωτινή ένα νοσοκομείο που της πρέπει. Σε ένα νέο χώρο, ένα νέο κτίριο που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας που έχει ο νομός. Εκεί θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο πιεστικό το αίτημα στη Βουλή. Όμως είναι θετικό που έχει επιλεγεί για το νοσοκομείο αυτό που έχει πολλά προβλήματα, ένας νέος άνθρωπος που φαίνεται να ξέρει πώς θα διοικήσεις ένα μεγάλο νοσοκομείο και θα του συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε στο να κάνει τις απαραίτητες βελτιώσεις μέχρι να φτιαχτεί το μεγάλο νοσοκομείο. Στα ζητήματα της υγείας δεν χωρούν παραγοντισμοί και κομματισμοί. Πρέπει να φύγουμε από την εποχή που τα νοσοκομεία τα διοικούσαν οι πολιτευτές των κομμάτων. Και είναι καλό που σας είπα που στην περιοχή επελέγει ένας νεαρός, επίτρεψέ μου, σχετικά με τα μοντέλα τα ελληνικά, να διοικήσει αυτό το νοσοκομείο. Υπάρχει μια συνεχής φροντίδα του βουλευτή με ερωτήσεις, με αναφορές στο κέντρο για να προσθεθεί δυναμικό στο νοσοκομείο. Κάτι έχουμε καταφέρει. Κατά καιρούς θα ενημερώνεστε για αυτή την πορεία και αυτή την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επικεφαλής του ποταμιού συνομίλησε τόσο με τον διοικητή του νοσοκομείου της Κομωτινής, όσο και με τον πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων. Αμέσως μετά επισκέφθηκε μια σειρά κλινικών για να δει τα προβλήματα υποδομών που έχει προκαλέσει η παλαιότητα του κτηρίου. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του ποταμιού, τον κύριο Θεοδωράκη, τον οποίο ευχαριστούμε για την επίσκεψη στο νοσοκομείο μας. Τα προβλήματα που έχει το νοσοκομείο Κομωτινής όσον αφορά κυρίως το κτηριακό μέρος και κυρίως το ότι είναι ένα παλαιό νοσοκομείο, το παλαιότερο στην περιφέρειά μας. Την προοπτική που υπάρχει να χτιστεί ένα νέο νοσοκομείο από ένα πρόγραμμα που θα κάνει τους επόμενους μήνες στο Υπουργείο Υγείας μέσω ενός δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο έχουμε την διαβεβαίωση ότι το νοσοκομείο της Κομωτινής θα είναι πρώτη προτεραιότητα στο να δοθούν 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ για ένα νέο νοσοκομείο. Όπως ξέρετε, εδώ στην περιοχή συζητείται αρκετά τα τελευταία χρόνια. Είπαμε και για τις προοπτικές που υπάρχουν, για την ενίσχυση στο ανθρώπινο προσωπικό του νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες, μια ενίσχυση αρκετά σημαντική, το οποίο θα δώσει μια σημαντική τονωτική ένεση σε όλους μας, και κυρίως το σημαντικότερο θέμα που έχουμε τους τελευταίους μήνες καλύψει, να μην υπάρχουν οφειλές προς ιδιώτες και να εξοφληθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του νοσοκομείου προς την τοπική κοινωνία και γενικότερα. Ο διοικητής εξήγησε στον κύριο Θεοδωράκη την ανάγκη για εξοπλισμό του νοσοκομείου και εκείνος απάντησε ότι τα κονδύλια υπάρχουν, αλλά προτεραιότητα έχει σωστή συνεργασία ανάμεσα σε εκείνον και το σωματείο των εργαζομένων. Το σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, υπάρχουν τα κονδύλια που πρέπει να τα απαιτούμε για να μας βοηθήσουν μερικά πράγματα. Αλλά πολλά πράγματα στη χώρα μπορούν να διορθωθούν αν υπάρχει μια χρηστή διοίκηση και αν υπάρχει ένα σώμα εργαζομένων που έχει μία διάθεση προσφοράς και μία διάθεση συνεργασίας. Δεν λύνονται όλα με αυτά, αλλά η βάση για να δουλέψει το σύστημα είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να έχουμε τα κονδύλια, να έχουμε τα νέα κτίρια, αλλά μην πετάμε στα σύννεφα. Η ανάγκη η τωρινή είναι αυτό. Μια καλή διοίκηση, αυστηρή διοίκηση που κλείνει τις σπατάλες και οι εργαζόμενοι που συμπαραστέκονται, προτείνουν, αγωνίζονται, συγκρούονται, αλλά για το κοινό καλό και κυρίως για την υγεία του κόσμου.